Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να ενταθούν τι μεσημεριανές ώρε, ενώ δύσκολε θα συνεχίσουν να είναι οι συνθήκε και αύριο. Ανέφερε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, ξεκινώντα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το πρωί τη Δευτέρα. Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να ενταθούν τι μεσημεριανέ ώρε, ενώ δύσκολε θα συνεχίσουν να είναι οι συνθήκε και αύριο. Ο κρατικό μηχανισμό παραμένει σε πλήρη ανάπτυξη, προκειμένου να παρεμβαίνει σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση όπου χρειάζεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί κακοκαιρία. Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δυνάμεων τη πολιτική προστασία, ενεργοποιήθηκαν στι περιφερειακέ ενότητε που απειλούνται από την κακοκαιρία ενιαία συντονιστικά κέντρα με τη συμμετοχή του πυροσβεστικού σώματο, τη ελληνική αστυνομία, των ενόπλων δυνάμεων, τη τοπική αυτοδιοίκηση και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν μετακινηθεί σε ενησιωτικέ και σε άλλε περιοχέ με δύσκολη πρόσβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα και τα όσα παρουσιάστηκαν έχουν αντιμετωπιστεί ή αντιμετωπίζονται. Η πολιτική προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 στην Αττική, απευθύνοντα ισχυρή σύσταση στου πολίτε να αποφεύγουν κάθε μία απαραίτητη μετακίνηση. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προ όλου. Αν είναι απολύτω απαραίτητο να μετακινηθούν, να έχουν μαζί του αντιουληστικέ αλυσίδε. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το εθνικό δίκτυο και βασικέ οδικέ αρτηρίε να παραμείνουν ανοιχτέ. Βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορία για τα βαρέα οχήματα. Όπω είπα και πριν, υπάρχει ισχυρή σύσταση ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσει στι απολύτω απαραίτητε και να ακολουθούνται συνεχώ οι οδηγίε των αρμόδιων αρχών. Ενώ για του συμπολίτε μα που χρειάζονται βοήθεια συνίσταται να επικοινωνούν είτε με το 100 είτε με την πολιτική προστασία στο 112. Από τι 12 το μεσημέρι μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία του όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν εμπλέκονται με τη διαχείριση τη κακοκαιρία και την πολιτική προστασία. Πρώτα απ' όλα, όπω σα είπα και προηγουμένω, καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια το εθνικό δίκτυο και βασικέ οδικέ αρτηρίε να παραμείνουν ανοιχτέ. Με βάση την εξέλιξη του φαινομένου, η κυβέρνηση λαμβάνει τι αποφάσει ό,τι αφορά όλα τα μέτωπα και αυτό τη εργασία. Προκειμένου ε, οι προτεραιότητε που έχουμε βάλει, δηλαδή πρώτα απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία τη ανθρώπινη ζωή, ύστερα η προστασία τη δημόσια και τη ιδιωτική περιουσία, αλλά και η ομαλότητα του κοινωνικού οικονομικού βίου, ε, να μην αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα από την α, εξέλιξη του φαινομένου τη κακοκαιρία. Όποιο μέτρο θεωρηθεί ότι πρέπει να πάρουμε προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα από την εξέλιξη του φαινομένου τη κακοκαιρία, ανάλογα και με τι προγνώσει που υπάρχουν, θα αξιολογηθεί από την πολιτική προστασία και η κυβέρνηση θα πάρει τι αποφάσει τη. Αναφερόμενο στην τηλεεκπαίδευση που εφαρμόζονται στα σχολεία λόγω κακοκαιρία, ο κ. Οικονόμου είπε ότι 46.000 ψηφιακέ τάξει εφαρμόζουν το σύστημα. Προφανώ και υπάρχουν προβλήματα, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών ανταποκρίθηκαν, τόνισε. Επίση, εξαιτία των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα σχολεία μα σε πολλέ περιοχέ τη χώρα παρέμειναν κλειστά. Από το πρωί, πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση σε περισσότερε από 46.000 τάξει, με την εκπαιδευτική κοινότητα να αξιοποιεί το ψηφιακό αυτό εργαλείο, συνεχίζοντα την εκπαιδευτική διαδικασία. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε του εκπαιδευτικού, του μαθητέ, του γονεί και τα στελέχη τη εκπαίδευση για την άμεση ανταπόκρισή του και την ετοιμότητά του στην τηλεκπαίδευση. Βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η διασφάλιση της δημόσιας και ιδιωτική περιουσίας, αλλά και η ομαλότητα του κοινωνικο-οικονομικού βίου. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια στις δράσεις της κυβέρνησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων σεξουαλική κακοποίηση και βίας κατά των γυναικών. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση ανέπτυξε το κατάλληλο πολιτικό, νομικό και πολιτισμικό πλαίσιο, ώστε να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι ασκούν έμφυλη βία, αλλά και να σπάσει η σιωπή όσων την εφίστανται. Ο σεξισμό και η έμφυλη βία αποτελούν χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν ολόκληρη την ανθρωπότητα χωρί διακρίσει και εξαιρέσει κοινωνιών. Στον 21ο αιώνα ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από αυτά με ένα κίνημα αντίστοιχο των κινημάτων. Προηγούμενων αιώνων, με τα οποία εμπέδωσαν και διεύρυναν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήρθε η ώρα να απελευθερωθούμε από τα κατάλοιπα τη πατριαρχία, τα οποία είναι πια ανεπίκερα και ταλαιπωρούν ανθρώπου. Στην Ελλάδα τα δικαιώματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, αλλά η κυβέρνησή μα ξεκίνησε έναν ασυμβίβαστο αγώνα για την εμβάθυνσή του και για την καθολικοποίησή του, χωρί εξαιρέσει και χωρί αστερίσκου. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα τη ιστορική συγκυρία. Αυτό είναι αποτέλεσμα μια κεντρική επιλογή, κεντρική επιλογή μια κυβέρνηση που είναι προσιλωμένη στα ιδεώδη του σύγχρονου φιλελευθερισμού. Ο σεξισμό και η έμφυλη βία δυστυχώ διατρέχουν όλη την κοινωνία, ανεξαρτήτω κοινωνικών, οικονομικών, μορφωτικών, θρησκευτικών ή ευρύτερα πολιτισμικών παραγόντων. Η αντιμετώπιση και η εξάλληψή του χρειάζεται να μα βρει ενωμένου και αποφασισμένου ω πολιτική κοινωνία να συγκρουστούμε με όσου υπερασπίζονται και υποθάλπουν το σεξισμό και ασκούν ή δικαιολογούν την έμφυλη βία. Για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση ανέπτυξε το κατάλληλο πολιτικό, νομικό αλλά και πολιτισμικό πλαίσιο, ώστε να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι ασκούν έμφυλη βία, αλλά και να σπάσει η σιωπή όσων την υφίστανται. Ανάμεσα στα άλλα, η κυβέρνηση τροποποίησε τον ποινικό κώδικα και αυστηροποίησε τι ποινέ για τα δικήματα τη ανθρωποκτονία αλλά και τη προσβολή τη γενετήσια ελευθερία. Προβλέπεται πλέον ω μοναδική ποινή για τον ομαδικό βιασμό η ισόβια κάθεξη. Αυξήθηκαν οι ποινέ για την εμπορία ανθρώπων και επαναφέρθηκε ω αξιόπινη πράξη η μαστροπία. Αυστηροποιήθηκαν οι προποθέσει για την απόλυση υπό όρο των καταδικαστέντων για σειρά εγκλημάτων, ανάμεσα στα οποία η ανθρωποκτονία, η εμπορία ανθρώπων και τα εγκλήματα κατά τη γενετήσια αξιοπρέπεια και ελευθερία. Η κυβέρνηση κύρωσε τη σύμβαση τη Διεθνούς Οργάνωση Εργασία για την εξάλληψη τη βία και τη παρενόχληση στον χώρο τη εργασία. Το Υπουργείο Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιεί σειρά δράσεων. Ανάμεσα στα άλλα, λειτουργεί αυτοτελέ τμήμα στο ΣΕΠΕ για την παρακολούθηση των φαινομένων βία και παρενόχληση στην εργασία. Λειτουργούν 43 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, όπου οι γυναίκε που δοκιμάζονται βρίσκουν κοινωνική, ψυχολογική αλλά και νομική υποστήριξη. Λειτουργούν 19 ξενώνε φιλοξενία, όπου βρίσκουν ασφαλή καταφύγια. Διασφαλίζεται σε 24 ώρη βάση η πρόσβαση των θυμάτων στη γραμμή SOS 15900, προκειμένου να ζητούν βοήθεια και να έχουν άμεση πληροφόρηση για οδηγίε αντίδραση. Εφαρμόζεται μέσω του ΟΑΕΔ ειδικά προγράμματα για να βρίσκουν εργασιακή στήριξη οι κακοποιημένε γυναίκε. Το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη ίδρυσε επιτελικό τμήμα με 6 επιχειρησιακά γραφεία και 72 ειδικέ υπηρεσίε για την αντιμετώπιση τη ενδοοικογενειακή βία, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται αστυνομικοί για την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων υλοποιεί πρόγραμμα σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Το Υπουργείο Αθλητισμού. Υλοποιεί δράσει κατά τη διαφθορά, τη σεξουαλική βία και τη κακοποίηση στον αθλητισμό. Παράλληλα, καταρτίζεται εθνικό σχέδιο δράση για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και την εκμετάλλευση. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα, καθώ παλεύουμε με κατοστημένε επίαιωνε νοοτροπίε. Η αντιμετώπιση του σεξισμού και τη έμφυλη βία χρειάζεται να μα ενώνει και να υπερβεί οποιουσδήποτε τεχνητού διαχωρισμού. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη, καθώς παλεύουμε με κατεστημένες επίαιωνε νοοτροπίε, κατέληξε ολοκληρώνοντα την εισαγωγική τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Οικονόμου.